Σε ένα από τα σημεία που διενεργούνται τεστ, στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται ο Γιάννης Ρήγος και μας ενημερώνει, Γιάννη. Ματίνα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, οι ουρές εδώ στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, είναι ατελείωτες από τον κόσμο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά μέχρι να έρθει η σειρά του να κάνει το τεστ. Οι ουρές, να σου πω, ότι ξεπερνούν τα 150 μέτρα. Βλέπετε εδώ, οι άνθρωποι περιμένουν υπομονετικά, φορούν όλες τις μάσκες και προσπαθούν να τηρούν και τις απαραίτητες αποστάσεις. Οι ουρές, Ματίνα, ξεκινούν από την οδό Ομήρου και καταλήγουν μέχρι την πλατεία της Νέας Σμύρνης, στη μέση ακριβώς, όπου εκεί βρίσκεται η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ και διενεργούνται οι έλεγχοι. Ο κόσμος είναι υπομονετικός, μπορεί να ξεπερνά και τη μία ώρα η αναμονή του, και το στοίχημα είναι αν θα προλάβουν όλοι να κάνουν το τεστ, γιατί η κινητή μονάδα εδώ του ΕΟΔΗ θα βρίσκεται μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Από το πρωί εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν σταμάτησε στιγμή να σχηματίζονται αυτές οι τεράστιες ουρές, οι οποίες, όπως μπορείτε να δείτε φτάνουν μέχρι το μέσο της, μέχρι τη μέση της πλατείας. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που συνεχώς έρχεται όλο και περισσότερος εδώ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης για να κάνει ένα τεστ, να δουν αν έχουν κορονοϊό. Αρκετοί μας είπαν ότι είχαν κάποια συμπτώματα από τους πολίτες που μιλήσαμε, ενώ άλλοι έχουν έρθει απλά να κάνουν ένα τεστ προκειμένου να δουν αν είναι θετικοί στον κορονοϊό.